Η Ρωσία, το Ιράν και η Τουρκία συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν την επόμενη σύνοδο στα πρότυπα τη συμφωνία τη Αστάννα, αυτή τη φορά στην Τεχεράνη, αρχέ του 2022. Ανάλογα με την κατάσταση του κορονοϊού, δήλωσε στο ΤΑΣ ο ανώτερο βοηθό του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν για ειδικέ πολιτικέ υποθέσει, Αλή Αζγκαρ Χάντζη, όταν ρωτήθηκε αν θα προηγηθεί η συναντήση των Υπουργών Εξωτερικών, απάντησε: Ναι, έχουμε συμφωνήσει για το θέμα θα είναι του χρόνου, πιθανόν τον Ιανουάριο ή αρχέ Φεβρουαρίου. Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών και θα ακολουθήσει η Σύνοδο Κορυφή. Είπε επίση ότι η επόμενη διεθνή συνάντηση τη Αστάνα για τη Συρία θα συγκληθεί εντό λίγων βδομάδων μετά τη Σύνοδο Κορυφή Ρωσία, Ιράν και Τουρκία. Την 1η Ιουλίου 2020, οι ηγέτε τη Ρωσία, του Ιράν και τη Τουρκία πραγματοποίησαν μια διαδικτυακή σύνοδο αφιερωμένη στο Συριακό ζήτημα συζητώντας τις πρόπτικες μιας πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση στην Τεχεράνη όταν βελτιωθεί η επιδημιολογική κατάσταση. Πέραν όμως της Συρίας, όπου οι τρεις παραπάνω χώρες έχουν συγκλίνοντα συμφέροντα, υπάρχει και ο εμπορικός τομέας που δημιουργεί περαιτέρω προϋποθέσεις σύσφυξης των σχέσεων μεταξύ τους. Πρόσφατα ο Υπουργός Σιδηροδρόμων του Πακιστάν, Αζάμ Χαν Σουάτι, είπε ότι η εμπορευματική αμαξοστοιχεία Ισλαμμπάντ, Τεχεράνη Κωνσταντινούπολη, θα αποδειχτεί ότι θα αλλάξει το παιχνίδι στην περιοχή και θα τονώσει το εμπόριο μεταξύ των τριών χωρών. Ο Υπουργό είπε ότι οι σιδηρόδρομοι του Πακιστάν σχεδίαζαν επίση να κυκλοφορήσουν επιβατικό τρένο μεταξύ αυτών των χωρών στο εγγύ μέλλον, προσθέτοντα ότι έχουμε ανοίξει του εμπορικού μα δρόμου και είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εισαγωγέ και εξαγωγέ. Χαρακτηρίζοντα το εμπορευματικό τρένο Ισλαμαμπάντ Τεχεράνη Κωνσταντινούπολη σημαντικό ορόσημο στην ιστορία τη χώρα, είπε ότι η επαφή μεταξύ επιχειρήσεων και τη επιχειρηματική κοινότητα των Τριών χώρων θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω αυτού του τρένου, ενώ θα αυξήσει του δεσμού μεταξύ των τριών χώρων. Οι τρει χώρε Ιράν, Τουρκία, Ρωσία, γενομένης με το ζήτημα τη Συρία, έχουν αναπτύξει μια εταιρική σχέση, η οποία μπορεί να έχει σε μερικέ περιπτώσει αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα και αποκλήσει, ωστόσο βρίσκουν τον τρόπο να επικοινωνούν και να συνεργάζονται ο κινέζικο δρόμο του μεταξιού και η εξυπηρέτησή του, με δύο από τι τρει οδεύσει του να διέρχονται από το Ιράν και την Τουρκία, ενώ η τρίτη μέσω ΚΑΚ από τη Ρωσία δημιουργεί περαιτέρω ευκαιρίε για συνεργασία μεταξύ του. Η Τουρκία με ή χωρί τον Ερντογάν έχει χαράξει τη μελλοντική τη πορεία, η οποία είναι αυτόνομη πλήρω και σε πολλέ περιπτώσει έρχεται σε αντίθεση σε σχέση με ΙΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία τύπη ανήκει στο ΝΑΤΟ και τη Δύση, αφού έχει κάνει στροφή 180 μοιρών προ την Ανατολή. Η πορεία τη ταυτίζεται με αυτή των εχθρών, τον είπα ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτη όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για μα.